Εδώ πίσω από αυτό το ωραίο κτίριο που βλέπετε που έχω μπροστά μου είναι ο φίλος μας ο Γιάννης της VIP Βερίας και θα μας κάνει και αυτό στο χαβά για τη γιορτή που έχουν τα παιδιά σήμερα. Σάββατο λοιπόν 11 Φλεβάρι 2023. Έχουμε μια μέρα έτσι γαλανή. Όποιος έχει σαξανοπάρδαλα είναι τυχερός. Αλλά και τα σταχτιά μου είναι ωραία, δείχνουν πάντα. Λοιπόν, Γιάννη! Γιάννη! Πάμε! Πήρε και το μήνυμά μου. Πιστεύω ότι εδώ είμαστε καλύτερα, γιατί εκεί μέσα ήμουν πολύ κλεισμένος. Ωραίος. Ναι. Κάτσε να περπατήσω λίγο. Μας καλύψει το δέντρο. Ναι, τα έχουμε. Μπράβο. Ωραία, πολύ ωραία. Και πλατούλες. Και φεύγεις μπροστά πίσω. Τώρα θα τα ζυγώσω κιόλας. Το έκανα περπατητό, ναι, γιατί είχαμε το δέντρο. Ωραίος. Και φτεράκια πεταλουδέ. Μπράβο, ρε Γιαννάκο. Ωραίες εικόνες, ναι, βεριώτικες. Καθαρά βεριώτικες. Παιδιά, στη Βέρεια είμαστε. Και γουστάρουμε να βλέπουμε τέτοια περιστέρια. Έτσι, τέτοια. Τέτοια, ναι. Στιτά, φωτογραφιζέ. Όπου κάτι φτερά, μητερά εδώ. Κάτσε να ζυγώσει αυτό το τζιναρά εδώ. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα μεγάλα, τα τεντωμένα τα φτερά που έχει ο Ντενακλής. Να το κάνω ένα πολύ κοντινό, να δούμε και τις μούρες του. Από κορμιά λέω, γεμάτο, πολύ γεμάτο περιστέρι. Αυτός είναι ο Γιαννάκος, εδώ του κλαπ. Και άστο να τώρα αυτό, να πιάσουμε και άλλα, γιατί όλα είναι σε αυτό το μοτίβο, ναι. Και έχει και σουλούπια. Ναι, έχουμε και σουλουπάκια. Και αυτά είναι πολύ όρθια. Τα βλέπετε. Μπαλάτα μπαλονάτα και μπαλαρινάτα. Έτσι. Μόνο με κουτσουλήσει. Λοιπόν, παιδιά είναι πολύ σούζα, ε. Για πολύ μιλάμε. Εντάξει, τώρα δεν είναι τόσο ψηλά που είδατε. Ο Ευρυγόνιος το κάνει αυτό, ναι. Και πλατούλες ωραίες βγάζουν τα σπρουδερά του. Και όλα τα τζινιά είναι έτσι σε αυτό το στυλ. Κάτσε να πιάσω το τζαπάρι όμως. Το σούλουπα αυτό να είναι. Θα τραβάω σουλούπια γιατί μου δίνει η γαλανάδα, έτσι. Είναι ευκαιρία. Αλλά έχει κάτι τζιναράδες. Τι ωραία περιστρία. Μπράβο ρε Γιάννακο. Μπράβο ρε Γιάννακο, έτσι. Έτσι μας θυμίζεις Βέρεια. Παλιά Βέρεια, έτσι, με τέτοια φτερά. Μούρι πλάτη και φύγαμε, ναι. Άστα να πάνε τώρα αυτά εκεί που θέλουν. Λοιπόν. Για να δω τώρα εδώ από πάνω τελείως. Δεν κουνάει φίλο, έχουμε πλήρη άπνοια και θα δούμε και πολύ ωραία περιστέρια. Τα βεριώτικα έτσι θέλουν, να μην κουνάει φίλο. Να βλέπεις όλο τους τη μαγεία στο φτερό, αυτό το θεαματικό που λέμε, έτσι, ναι. Ναι, είναι για τους θεαματικάκηδες. Άριστος. Έτσι, αφήνω λίγο πιο μακριά το πλάνο, να δείτε την τέλεια φτερουγισιά, έτσι. Τσαπάρεις είναι και κάνει μπαμ. Μούρι πλάτη, έτσι, και στην πλάτη. Και πήγανε και μέσα εκεί. Όλα έχουν αυτό το πλάνο, αυτό το μοτίβο εδώ. Μια υπέροχη μέρα για υπέροχα περιστέρια. Τύπου Βερίας. Τέτοια μας δείχνει το φιλαράκι μας εδώ και μπράβο του. Κάτσε να πιάσουμε κι άλλα έτσι. Να το περπατήσουμε, ναι. Πω κάτι σούζες εδώ, κοιτάξτε. Κοιτάξτε πώς δίνει, ε. Δίνει. Παίρνει μια ανάσα. Ξαναπάλει, δίνει, ξαναπάλει μια ανάσα. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Αυτό είναι. Το βλέπουμε τώρα και από πολύ κοντά αυτό. Και πάμε και μια κάτω. Ένα zoom out γρήγορο. Για να δούμε το μάτι μου. Είναι πολύ ψηλά. Φαίνονται όμως, έτσι. Μη σας ξεγελάει η κάμερα, είπαμε. Στον Ευρυγόνιο τα δείχνει όλα μακριά. Γι' αυτό πάντα θα το λέω. Θα το πω ακόμα μια φορά έτσι και τώρα που τραβάω. Να τα βλέπετε ζωντανά, παιδιά. Η κάμερα είναι ξελογιάστρα. Ειδικά του μπανάνι, ναι. Αλλά το καλό είναι καλό, όπως και να το κάνεις. Κοίτα, μου αρέσει αυτό.
Τραβάει μια δύναμη, σαν να τραβάει ένα οξυγόνο και μετά βαράει τελείως όρθια. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να, και πλαγίος τώρα. Ά. Λοιπόν, έλα φύγε, φύγε, φύγε από εκεί. Μ' άρεσε γι' αυτό. Για να δούμε τώρα, εδώ βλέπω μια τριάδα με άσπρα. Ωραία, πόση ώρα ζουμάρω να τα πιάσω. Άσπρα, λέω, σουλούπια είναι. Ένα, δύο. Και είναι κι άλλο ένα πιο κάτω, νομίζω, νομίζω, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Ναι, να το, να το, να το. Άνοιξα λίγο το πλάνο και το πιάσα. Α, πήγα γρήγορα, έλα ρε. Παιδιά, έχουν πάρει πολύ μποϊ, ε. Τώρα είδα το ζουμ μου. Το ζουμάρισμά μου είναι στο τελείωμά του. Και δεν χαλάνε καθόλου. Φτιάχνουν πιο πολύ εκεί πάνω. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος έχει κάνει ένα χαβά. Δεν υπάρχει. Πραγματικά. Λοιπόν, φεύγω και από αυτό. Για να δω. Ναι, φεύγω από αυτό. Κατεβαίνω έτσι λίγο. Πάω εκεί δεξιά. Λίγο βέβαια. Και βλέπω ένα άλλο μοναχικό. Άμα ζουμάρω γρήγορα, γρήγορα θα το πιάσω. Να το είναι σταματημένο και αυτό το σουλούπι. Και πετάνε όλα, όλα έτσι, έτσι. Να, εδώ. Τρέμουν και ανεβαίνουν. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, μπράβο. Τα καλάει, τα καλάει. Άκουσα τους παπαγάλους που χτυπάγανε δευτερά. Ναι, 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 πάμε γρήγορα κάτω, εδώ, ναι. Κάτσε να γυρίσω τώρα, εδώ, εδώ, να τα. Μαυροούριδες έχει. Μαυροούριδες, γεσμεδάκια. Για να δω. Έλα, χάζευες μπανάνι. Πολύ καλός, πολύ καλός και στο πεσό. Παιδιά, ο Γιάννης ήταν, δεν υπάρχουν λόγια να πω, καταπληκτικός. Έτσι, με μια λέξη. Καταπληκτικός. Και ακόμα κρεμάνε και τα τελευταία. Να τα, θα πιάσουμε και τα τελευταία, στα φρένα. Ναι, ναι, έκλεισε το χαβά του τέλεια. Πάμε να τα δούμε τώρα μέσα. Χαμηλό κουμασάκι, ναι. Και εδώ βλέπετε, παιδιά, και τις περιστερούκλες του, ναι. Από κοντά να τα σουλούπια. Τα μαγικά σουλούπια. Αυτά τα σουλούπια βγάλανε εκείνο το χαβά, ναι. Έτσι θα τα χαρακτήριζα, τα μαγικά σουλούπια. Όπου έχει κάτι τσινιά, κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι τα τσινιά του, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ, ομορφιά. Πιου. Τού να είμαι σε ματιά σου, αγόρι μου. Μουκλουφάκος τώρα, αυτός δεν ξέρω. Αρσενικάκο το βλέπω εγώ, αλλά είναι μουκλούφης, ναι. Σε ξεγελάει καμιά φορά. Να και μια θηλυκίτσα εδώ πέρα. Η πίσω. Αυτό είναι ζευγαράκι. Ο αρσενικός με τη θηλυκιά πίσω. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του, παιδιά. Έχουμε και ένα μαυράκι, ε. Τώρα αυτό επάνω μπορεί να το έλεγα και τζινί εγώ. Τα σουλουπάκια πάντως ήτανε πραγματικά μαγεία σκέτη. Να και ένα λατζούδικο. Να το και το αλατζούδικο. Αυτό μπορεί να φαινόταν και σαξάνι. Μπράβο. Μπράβο στο Γιάννη, πραγματικά. Δεν υπάρχουν λόγια, παιδιά. Να και άλλη μια ωραία σουλουπίνα, ωραία. Αυτή μοιάζει με τη σουλουπίνα του Ρούλη, παιδιά, πραγματικά, στη Βροντού Ολύμπου. Όταν βλέπει το βιντεάκι ο φίλος μου ο Ρούλης, θα καταλάβει γιατί το λέω. Ε, Ρούλη, συμφωνείς. Αλλά να σου πει, για σουλουπίνα έβαλα, τον βλέπω σούλουπα, ε. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Μοιάζει και για θηλυκίτσα. Πάντως είναι πεντάμορφο. Αρσενικός είναι, έτσι, μουκλουφάκος, ναι. Ναι, είναι μουκλουφάκος όμως, μικρός, πουλάκος, τον βλέπω, ναι. Εντάξει, παιδιά, είμαστε και στη Βέρεια, ε. Εντάξει, τα πουλιά εδώ πέρα ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι τα ογκώδες. Είναι πιο μικρό σώμα περιστέρια, σε αυτόν τον τόπο. Αλλά στον αέρα είναι διαμάντια. Μπράβο του. Είδαμε ένα χαβά καταπληκτικό από το φίλο μας, το Γιάννη. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Και από κοντά, Μαγιώτη, τα λέγαμε χθες, τώρα τα είδαμε και στο έργο. Ναι, ναι. Ούτε και σένα είχα ξαναδεί, πρώτη φορά σε είδα.
Πραγματικά σου είναι μια έκπληξη για μένα να κάνεις ένα χαβάρε, φίλε. Τώρα εντάξει. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Μην λέμε τα πολύ παχιά λόγια. Πολύ καλό χαβά. Δηλαδή ο χαβά σου είχε τα πάντα. Έχει και το θέαμα. Η εκκίνησή σου ήταν τελείως σουζότα τα Περιστέρια. Δηλαδή τι άλλο να θέλουμε από θέαμα. Σκόρπιο κάνανε. Πολύ ψηλά πήγανε. Είσαι μάγκας γιατί έβαλες ασπρουδερά. Το επινόησες. Δεν είναι. Θέλει επινόηση αυτό να το κάνεις. Άρα ήσουν παντός καιρού. Άμα είχαμε συννεφιά πάλι είχες να μας δείξεις πλάνα. Έτσι. Τα άσπρα σου λογικό είναι, σήμερα κάνανε και τη διαφορά λόγω καιρού. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, το μπόι ήταν φοβερό, το πεσό σου καταπληκτικό. Τώρα θα λένε κάποιοι, μπα να είσαι όλα τα λέει καλά. Όχι ρε φίλε. Όχι, ήταν καλός. Τι να λέμε τώρα, να πούμε ότι ήταν κακός. Και όποιος θέλει ας έρθει να τα δει και ζωντανά. Εντάξει, το λέω συνέχεια. Αξίζει τον κόπο πραγματικά να δει ένα χαβά που θα του κάνει εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης στη Βέρεια, που ανήκει σε αυτό εδώ το κλαμπ που βλέπετε εδώ πέρα. Μην το λέω εγώ. Αυτό εδώ. Εκεί ανήκει και αυτός. Λοιπόν, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Και πες και εσύ έτσι δύο λόγια. Ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθες να τραβήξεις τις πεταξιές μας. Είμαστε ένας καινούριος σύλλογος. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και μας θύμισε, αν και Σάββατο σήμερα που οι περισσότεροι με δουλειές πάλι είχαμε κόσμο. Ευχαριστούμε τα παιδιά που ήρθαν και μας θύμισαν με την παρουσία τους. Τι άλλο, καλή συνέχεια στα υπόλοιπα παιδιά. Να είμαστε καλά, υγεία και αυτά. Να χαιρόμαστε τα Περιστέρια χωρίς έχθρα και χωρίς τίποτα. Μπράβο, ρε Γιάννη. Και έτσι να κάνεις τον κόσμο, κοιτά, για να κλείσω, έτσι να κάνεις τον κόσμο να δείχνεις τέτοιους χαβάδες για να γουστάρει. Εντάξει, γεια σου Γιάννακο. Γεια, γεια.